εκπομπή είναι μια προσφορά των εταιριών Σιτανίδης Home, Δούβρης ηλεκτρικές συσκευές. Και φίλοι, γεια σας. Όταν θα προβάλλεται η εκπομπή αυτή, θα γιορτάζει η πόλη μας. Γι' αυτό να πούμε χρόνια πολλά στην Πάτρα μας. Σήμερα θα σας ετοιμάσω, έχω επιλέξει 4 συνταγές, τις οποίες θεωρώ ενδιαφέρουσες. Θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία, μια πολύ νόστιμη κολοκυθόσουπα βελουτέ. Θα συνεχίσουμε με μια τερίνα παντζαριού ή αλλιώς παντζαροσαλάτα. Την έχουμε βάλει σε φόρμα και θα τη δείξουμε σε φόρμα. Θα συνεχίσουμε με ψάρι, φρέσκο ψαράκι, το οποίο το ψήνουμε σε κρούστα αλατιού και θα τελειώσουμε με ένα γλυκό, πολύ νόστιμο, είναι αχλάδια, τα οποία βράζουν σε κόκκινο κρασί, με μαύρη ζάχαρη και τα συνοδεύουμε με μους σοκολάτας. Η επόμενη συνταγή μας λοιπόν είναι μία κολοκυθόσουπα βελουτέ. Μπορείτε να την εντάξετε και στο πρωτοχρονιάτικο ή χριστουγεννιάτικο τραπέζι σας. Η κολοκύθα, η κίτρινη τη λένε άλλη, η πορτοκαλί, είναι το απόλυτο λαχανικό του φθινοπόρου. Πολλές βιταμίνες και αυτό. Η κολοκυθόσουπα που θα σας δείξω μπορεί να γίνει είτε νηστίσιμη, προσθέτοντας ζωμό λαχανικών, εάν θέλουμε, για αυτούς που νηστεύουν αυτόν τον καιρό λόγω των Χριστουγέννων, μπορεί όμως να γίνει και αρτίσιμη και κατά κόρον έτσι τη φτιάχνουμε, με ζωμό κοτόπουλου. Είναι πάρα πολύ εύκολη και γρήγορη συνταγή. Θα πάρουμε την κολοκύθα μας, την κίτρινη, θα χρειαστώ καροτάκι, πατατούλα, κρεμμύδι ξερό, ντομάτα, μία σκελίδα σκόρδο, δεν θέλω να γίνει σκορδάτη, θέλω απλά να πάρει το αρωμά του. Βάζω μαραθώριζα. Σήμερα έχω επιλέξει ζωμό κοτόπουλο, αλλά όπως σας είπα μπορούμε να βάλουμε και ζωμό λαχανικών και να την κάνουμε νηστίσιμη. Αλατάκι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και καλής ποιότητας ελαιόλαδο, όπου της δίνει έτσι ένα άρωμα καταπληκτικό. Θα βάλω λάδι στην κατσαρόλα. Θα δυναμώσω λίγο το μάτι. Παίρνουμε λοιπόν την κίτρινη κολοκύθα, θα την κόψω σε κύβους, λεπτούς κύβους. Θέλω να τσιγαρίσω λίγο τα λαχανικά, θέλω να πάρουν έτσι μία νοστιμιά. Ο πρωταγωνιστής όσον αφορά την ποσότητα αυτής της συνταγής είναι η κολοκύθα. Τα υπόλοιπα λαχανικά τα χρησιμοποιούμε για το άρωμά τους. Παίρνω και το καρότο, το ψιλοκόβω, κρεμμύδι ξερό. Τα λαχανικά είναι και λίγο στη διάθεσή σας, δηλαδή αν θέλετε να βάλετε πράσο θα μπορούσατε να βάλετε και πράσο. Αν θέλετε να βάλετε κρεμμύδι φρέσκο θα μπορούσατε να βάλετε και κρεμμυδάκι φρέσκο. Είναι στη δική σας διάθεση. Να δυναμώσω λίγο το μάτι. Πατατούλα, εκτός από την οστιλιά της, μας βοηθάει και να πήξει η σουφούλα. Θα ρίξω το σκορδάκι μέσα και ένα λαχανικό το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το χρησιμοποιώ πολύ συχνά είναι η μαραθώριζα ή φινόκιο. Μέσα κι αυτό.
και μία ντοματούλα. Στην ντομάτα δεν θέλω τα σπόρια της, θέλω μόνο τη σάρκα. Είναι όλα τα υλικά πλέον πια μέσα. Αντιοξειδωτική με πολλές βιταμίνες. Βιταμίνη Α, η βιταμίνη Α κάνει καλό στα μάτια. Λοιπόν, αλατάκι χοντρό. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Βάζουμε τώρα, θα βάλουμε και στο σερβίρισμα. Το πατάμε λίγο το πιπεράκι, ταιριάζει πάρα πολύ στις σούπες. Έχουν αρχίσει και παίρνουν χρώμα και καραμελώνουν τα λαχανικά μας. Από μυρωδικά θα χρησιμοποιήσω δεντρολίβανο. Μου αρέσει και το θυμάρι. Φρέσκο δεντρολίβανο μέσα στην κατσαρόλα. Και αντί για νεράκι, που θα μπορούσατε να βάλετε και νεράκι, όσες έχουν λίγο περισσότερο κέφι και θέλουν, θα μπορούσαν να πάρουν τα πλατάρια, τους λαιμούς δηλαδή από το κοτόπουλο, να βγάλουν ζωμό κοτόπουλο μαζί με λαχανικά, το οποίο μπορούν να έχουν και στο σπίτι, στο ψυγείο τους μέσα. Δεν παθαίνει τίποτα και 7 και 10 μέρες σε ψήξη καλή για να χρησιμοποιείτε ζωμό κοτόπουλο. Εάν δεν θέλετε, μπορείτε να πάρετε κύβους κότας, να τους ρίξετε σε ζεστό νεράκι ή κύβους λαχανικών για να βγάλουμε μια νηστίσιμη κολοκυθόσουπα. Εμείς σήμερα είπαμε χρησιμοποιούμε ζωμό από κοτόπουλο. Θα ρίξω το ζωμό κοτόπουλο μέσα στην κατσαρόλα. Θα βάλω τόσο όσο να σκεπαστούν τα λαχανικά. Έτσι. Θα βράσω τη σούπα μέχρι να μαλακώσουν και όταν έρθουμε σε αυτή τη διαδικασία που θα έρθει η ώρα να την τελειώσουμε, θα σας δείξω και πώς προχωράμε. Για την κολοκυθόσουπα βελουτέ θα χρειαστούμε ένα πορτοκάλι, μία κολοκύθα 1 κιλό περίπου, 2 πατάτες, 1 καρότο, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κρεμμύδι, 1 μαραθώριζα, 1 ντομάτα, 1 λίτρο ζωμό από κοτόπουλο, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο και γιαούρτι για το σερβίρισμα. Θα φτιάξουμε μία πολύ ωραία σαλάτα με την οποία θα συνοδέψουμε το ψάρι μας σήμερα. Είναι μία μπατζαροσαλάτα, την οποία θα φτιάξω σε μία φόρμα του κέικ μέσα. Έχει πολύ ωραία παρουσίαση σε γιορτινό τραπέζι και όχι μόνο. Για τη συνταγή αυτή λοιπόν θα χρειαστούμε μπατζάρια. Σας έχω δώσει κατσικίσιο τυρί, κρεμμυδόπουλο, μαϊντανό, αλάτι. Έχω δώσει και ανθότυρο, όχι, συγγνώμη, και κρέμα τυριού εδώ. Και για την διακόσμηση, καριδάκι και ζαχαρίτσα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν. Το μπατζάρι είναι πάρα πολύ ευεργετικό λαχανικό, ανήκει στην ίδια οικογένεια με το σπανάκι. Και είναι ένας βολβός, ο οποίος αναπτύσσεται μέσα στη γη, με απίστευτες ιδιότητες. Είναι αντικαρκυνικό, είναι σούπερ αντιοξειδωτικό, κάνει καλό στο δέρμα, κάνει καλό στη δυσκυλιότητα. Είναι ένα λαχανικό το οποίο ο χυμός του είναι καταπληκτικός, εάν σας αρέσει να τον πίνετε. Και είναι καλό αν μπορούμε να τον εντάξουμε στη διατροφή μας. Το μπατζάρι μπορείτε να το κάνετε με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να πάρουμε τους βολβούς, να τους κόψουμε από τα φύλλα, να τους πλύνουμε και με το δέρμα τους να τους βράσουμε. Και θα ξέρουμε πότε είναι έτοιμοι αν βάλουμε ένα μαχαιράκι μέσα στο βολβό. Και ο άλλος είναι, εάν έχετε τη διάθεση, που γίνονται πάρα πολύ ωραίοι, να κάνετε αυτό που έκανα εγώ εδώ, να τους ψήσετε στο φούρνο. Πήρα τους βολβούς, τους έπλυνα και με το εξωτερικό τους περίβλημα, τους καίνε κιόλας, μόλις τους έβγαλα, τους τύλιξα σε αλουμινόχαρτο και τους έπισα στο φούρνο. Από εκεί πέρα αυτό που θα κάνετε είναι πολύ εύκολα, θα βγάλετε το φλοιό. Και θα τον χρησιμοποιήσετε. Ποιες είναι οι διαφορές? Όχι ιδιαίτερα μεγάλες. Για μένα, ψημένο στο φούρνο είναι λιγάκι πιο νόστιμος. Λοιπόν, πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα στήσουμε αυτήν την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σαλάτα.
Λοιπόν, έχω πάρει εδώ το κατσικίσιο τυρί μαζί με την κρέμα τυριού. Θα τα ρίξω όλα μαζί μέσα. Επιπλέον, θα πάρω και θα ξυλοκόψω το κρεμμυδόπουλο, το φρέσκο. Του πηγαίνει πάρα πολύ, του πηγαίνουν τα chives, αλλά δεν θέλω να πάμε εκεί, γιατί και με το κρεμμυδόπουλο κάνουμε πολύ καλή δουλειά. Άλλωστε, απευθυνόμαστε σε νοικοκυρές που δεν θέλουμε να τις φοβίζουν τα υλικά που χρησιμοποιούμε και επιπλέον να τα βρίσκουν και εύκολα. Πολύ ωραία. Θα πάρουμε και μαϊντανό. Θα τον ψιλοκόψουμε. Είναι αρκετό αυτό. Να πάρουμε από εδώ την ατσαλιά μας, να βάλουμε δίπλα τα υλικά, να καθαρίσουμε λιγάκι. Λοιπόν, εδώ θα βάλουμε λίγο χεράκι τώρα, για να ανακατέψουμε τα υλικά. Θα αλατίσουμε λίγο και θα ζυμώσουμε τα τυριά. Είναι ένα εντυπωσιακό ορεκτικό, είναι ορεκτικό και σαλάτα μαζί. Θα το βγάλετε στο τραπέζι σας, θα το ξεφορμάρετε και θα μοιάζει σαν ένα κέικ. Λοιπόν, το μείγμα εδώ είναι έτοιμο. Παίρνουμε μία φόρμα του κέικ και τη στρώνουμε με μεμβράνη. Η μεμβράνη θα μας βοηθήσει για να μπορέσουμε μετά να ξεφορμάρουμε τη σαλατούλα μας. Έχουμε κόψει τα μπατζάρια στο 1,5 χιλιοστό περίπου και θα πρέπει να τα βάλουμε, να ξεκινήσουμε βάζοντάς τα στην κάτω μεριά της φόρμας, όπου όμως θέλω το ένα μπατζάρι να κουμπάει πάνω στο άλλο. Σαν λέπια περίπου το κάνουμε αυτό. Έτσι ώστε όταν το ξεφορμάρουμε να έχει μια ωραία εμφάνιση. Θέλει λίγο υπομονή, αλλά πιστέψτε με ότι το αποτέλεσμα θα μας ανταμείψει. Θέλουμε η εμφάνισή του να είναι αυτό το κόκκινο του μπατζαριού. Δεν θέλουμε να φαίνεται το τυράκι που θα βάλουμε σαν στρώσεις από μέσα. Εδώ. Λίγο αλατάκι. Και λίγο πιπέρι. Και πάμε λοιπόν, παίρνουμε τυράκι και το στρώνουμε στη φόρμα μέσα. Το πατάμε να κάτσει καλά. Και μετά συνεχίζουμε, το πατάμε και συνεχίζουμε με τις στρώσεις του μπατζαριού. Πάμε λοιπόν ένα λάξ, μία στρώση μπατζάρι, μία στρώση το μείγμα του κατσικίσιου τυριού και της κρέμας τυριού, μέχρι να γεμίσει η φόρμα και μέχρι να γίνει αυτή η διαδικασία, θα ακούτε αγαπημένα μου μουσικά κομμάτια. Thank you.
το πατάμε με το χέρι μας να έρθει αυτό και να κάτσει αρκετά για να μπορέσει μετά να βγει συμπαγές. Και κάνουμε το εξής. Κλείνουμε με τη μεμβράνη. Έτσι. Και θα βάλουμε επάνω στο μπατζάρι. Έχω πάρει δύο κονσέρβες. Και τρεις αν έχετε. Έτσι. Τις κονσέρβες για να μπορέσει να το κρατήσει συμπαγές. Θα το βάλουμε στο ψυγείο και θα το βγάλουμε μετά από 2 ώρες και εκεί θα δούμε τη συνέχεια του πώς μπορούμε να το στολίσουμε. Αφού έχουμε βάλει λοιπόν στο ψυγείο να παγώνει η παντζαροσαλάτα, για το γαρνίρισμά της θα καραμελώσουμε λίγο καρύδι που της πηγαίνει πάρα πολύ. Έχω βάλει το τηγάνι να κάψει και ρίχνω καστανή ζάχαρη. Εδώ. Την οποία βάζω μέσα και αρχίζει να λιώνει η ζαχαρίτσα αυτή. Και αφού λιώσει, θα ρίξω και το καρυδάκι μου. Θα το καραμελώσω, θα το βάλω πάνω στην λαδόκολλα να παγώσει. Και με αυτόν τον τρόπο θα γαρνίρω. Αρχίζει σιγά σιγά να παίρνει ζαχαρίτσα και να λιώνει. Θέλω να έχω ένα χρυσαφή χρώμα για τη γαρνιτούρα. Έτοιμο είναι σχεδόν. Μοσχομυρίζει καστανή ζάχαρη. Είναι σχεδόν έτοιμο και ρίχνω καρυδάκια, τα οποία ενσωματώνονται με τη ζαχαρίτσα. Ταιριάζει απόλυτα αυτό το καραμελωμένο καρύδι με τη γλύκα του παντζαριού και την αντίθεση που κάνουν τα τυριά. Πολύ ωραία. Το καρύδι μας είναι έτοιμο και το αδειάζουμε πάνω στη λαδόκολλα. Θα το αφήσουμε να παγώσει για να γαρνίρουμε την μπατζαροσαλάτα. Για την μπατζαροσαλάτα σε φόρμα θα χρειαστούμε 8 βολβούς μπατζαριών, 300 γραμμάρια φρέσκο κατσικίσιο τυρί, 100 γραμμάρια τυρί κρέμα, 2 κρεμμύδια ψιλοκομμένα, 1 ματσάκι ψιλοκομμένο μαϊντανό, αλάτι, πιπέρι φρεσκοτριμμένο, 100 γραμμάρια καρύδια και 2 κουταλιές σούπας ζάχαρη καστανή. Η επόμενη συνταγή μας, φίλες και φίλοι μου, είναι μια συνταγή που όταν την πρωτοέφαγα ή την πρωτοείδα μάλλον θα πω, με ενθουσίασε. Θα ψήσουμε ψαράκι σε κρούστα αλατιού. Μια συνταγή η οποία μπορεί έτσι όπως σας ακούγεται να σας τρομάζει, αλλά πιστέψτε με, εγώ μαγειρεύω σπιτικά. Από τη στιγμή που θα το φτιάξω εγώ εδώ, μπορεί να είναι κίνητρο να το φτιάξετε κι εσείς. Στη συνταγή αυτή σας έχω δώσει τσιπούρες. Γίνεται όμως εκπληκτικά και με λαβράκια. Και σήμερα εγώ βρήκα λαβράκια. Έχω λοιπόν 2 πολύ ωραία λαβράκια. Αυτά είναι γύρω στα 600 γραμμάρια το καθένα. Έχω αλάτι χοντρό. Έχω 3 κιλά αλάτι χοντρό. Τα ασπράδια από 10 αυγά, ξύσμα από 2 λεμόνια, ξύσμα από 3 λάιμ και μάραθο σας δίνω, είναι πιο αρωματικός. Στην προκείμενη όμως τώρα θα χρησιμοποιήσω άνηθο γιατί και πάλι δεν μπόρεσα να βρω σήμερα το πρωί μάραθο. Και τα 2 όμως είναι πολύ καλά, απλά ο μάραθος είναι πιο αρωματικός. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς γίνεται αυτή η πανεύκολη κατά τα άλλα συνταγή μας. Θα πάρω το χοντρό αλάτι. Θα χτυπήσω ελαφριά τα ασπράδια των αυγών, να αφρατέψουν λιγάκι. Όλοι βλέποντας τη συνταγή αυτή, με την πρώτη νομίζουν ότι το ψάρι θα βγει αλμυρό. Μόνο αλμυρό δεν βγαίνει, πιστέψτε με.
Έχω αφρατέψει λοιπόν τα ασπράδια των αυγών. Παλιά, ξέρετε, τα λαβράκια τα είχαμε λιγάκι υποτιμημένα. Από κάποιο σημείο και έπειτα, όχι μόνο τα μαγειρεύουμε, αλλά έχουν μπει και στις πιο γκουρμέ κουζίνες. Έχω λοιπόν χτυπήσει τα αυγά. Τα ρίχνω στο χοντρό αλάτι. Τα αυγά τα ρίχνουμε στο χοντρό αλάτι για να μπορέσει αυτό να ομογενοποιηθεί, να κάτσει καλά επάνω στα αυγά και αφού αρχίσει να ψήνεται, το αλάτι θα γίνει μία συμπαγής κρούστα, όπου με αυτόν τον τρόπο το ψάρι θα ψυχθεί μέσα σε αυτήν και ο τρόπος για να γίνει συμπαγές το αλάτι το χοντρό είναι τα ασπράδια των αυγών. Λοιπόν, έχω ανακατέψει. Θα αρωματίσω την κρούστα αυτή με ξύσμα λεμόνι. Μπορείτε να μην βάλετε και τίποτα αν θέλετε. Αλλά πιστέψτε με, έτσι θα γίνει πολύ πιο καλά, πολύ πιο νόστιμα. Το lime. Θα πάρω και θα κόψω τον άνηθο ψιλοκομμένο. Θα προτιμούσα, όπως σας είπα, μάραθο. Είναι πολύ πιο αρωματική η κρούστα έτσι. Εδώ. Ανακατεύω να ενσωματωθούν όλα τα αρωματικά με το αλάτι. Θα ρίξω και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Μπόλικο φρεσκοτριμμένο πιπεράκι, του ταιριάζει πάρα πολύ καλά. Εγώ έχω ζητήσει στον ψαρά μου και έχει καθαρίσει τα ψάρια. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε κι εσείς, το κάνουν όλοι οι ψαράδες αυτό. Τα ψάρια λοιπόν είναι καθαρισμένα, είναι πλυμμένα, είναι έτοιμα. Το μείγμα λοιπόν αυτό είναι έτοιμο για να κλείσουμε μέσα σε αυτό το ψαράκι. Θα πάρω ένα ταψί, όπου έχω στρώσει λαδόκολα εδώ. Καλό θα ήταν να φορέσω τα γάντια. Είναι ένα σπεντανόστιμος, πιστέψτε με, τρόπος για να ψήνετε το ψάρι. Όχι βέβαια κάθε μέρα, αλλά όμως είναι μία συνταγή που αν θέλετε να εντυπωσιάσετε αξίζει τον κόπο. Παίρνω λοιπόν αλάτι χοντρό και στρώνω στην κάτω μεριά του ταψιού. Μου σχομυρίζουν τα λεμόνια εκπληκτικά και αυτά θα δώσουν μία ιδιαίτερη νοστιμιά στα ψάρια. Εδώ. Έχω καλύψει λοιπόν τον πάτο του ταψιού μου με το χοντρό αλάτι με τα αρωματικά και παίρνω τα ψάρια, τα στρώνω επάνω στο αλάτι και έπειτα θα καλύψουμε, θα χτίσουμε το ψάρι μέσα στην κρούστα του αλατιού. Εντυπωσιακό και ωραίο. Πανεύκολο και γρήγορο, γιατί όσο χρόνο κάνω εγώ, άλλο τόσο χρόνο θα κάνετε κι εσείς. Δεν θα κάνετε περισσότερο από μένα. Πάρα πολύ ωραία. Φίλες και φίλοι μου, αυτό είναι. Το πατάω πολύ καλά. Και θα βάλω το ψαράκι σε προθερμασμένο πάντα φούρνο στους 220 βαθμούς για 40 λεπτά και μετά θα το συνεχίσω για άλλα 15 λεπτά περίπου. Αυτή είναι η συνταγή μας και σε λίγο θα δείτε το αποτέλεσμα. Για τα λαβράκια ψημένα σε κρούστα αλατιού θα χρειαστούμε 2 λαβράκια 600 έως 700 γραμμάρια το καθένα, 3 κιλά χοντρό αλάτι, 10 ασπράδια χτυπημένα ελαφρά, ξύσμα από 2 λεμόνια, ξύσμα από 3 lime, μάραθο ψιλοκομμένο, πιπέρι φρεσκοτριμμένο και ψήνουμε στη μεσαία σχάρα σε προθερμασμένο φούρνο στους 220 βαθμούς για 40 λεπτά. Έχω ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία ενός γλυκού καταπληκτικού. Αχλάδια,
τα οποία θα τα βράσουμε σε κόκκινο κρασί και μαύρη ζάχαρη, θα καρμελώσουν πολύ ωραία, θα βάλουμε και μπαχαρικά και θα τα συνοδεύσουμε με μου σοκολάτα. Στη συνταγή σας δίνω 6 αχλάδια, ένα φλιτζάνι μαύρη ζάχαρη, 2 φλιτζάνια κόκκινο ξηρό κρασί, κανελίτσα, γαρίφαλο, φλούδες πορτοκάλι για το άρωμα που ταιριάζει πάρα πολύ με όλα αυτά τα υλικά και για τη μου σοκολάτα έχω 250 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 200 γραμμάρια κουβερτούρα ή το αντίθετο, δεν θυμάμαι αλλά δεν αλλάζει και πολύ και 200 γραμμάρια φυτική κρέμα την οποία έχω χτυπήσει σε σαντιγί. Λοιπόν, έχω ξεκινήσει και καθαρίζω τα αχλάδια. Θα σας δείξω ένα on camera για να σας πω, κυρίως και να θέτα, είδατε, οι όροι οι τηλεοπτικοί έχουν μπει στη ζωή μας on camera, έτσι, on camera. Δεν ξέρω για τους υπόλοιπους, αλλά οι δικοί μου γελάνε, τέλος πάντων. Λοιπόν, καθαρίζω το αχλαδάκι. Λίγο θέλω να ευθυγραμμίσω την κάτω μεριά, για να μπορεί να μου σταθεί. Παίρνω αυτό το peeler, είναι ειδικό για τη συγκεκριμένη διαδικασία, γιατί έχει αυτή τη μυτούλα μπροστά και μου βγάζει τα κουκούτσια χωρίς να βγαίνει από την άλλη μεριά, γιατί το κοτσανάκι το θέλω για διακοσμητικό. Βγάλεμε λοιπόν τα κουκούτσια και ανάβουμε το μάτι μας. Βάζω τα αχλάδια όρθια μέσα στην κατσαρόλα. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Ταιριάζει σαφέστατα και με παγωτό, εκτός από μου σοκολάτα. Λοιπόν, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Το κόκκινο κρασάκι. Η μαύρη ζάχαρη. Τα μπαχαρικά μας, το γαρίφαλο, η κανέλα και τα πορτοκάλια. Οι φλούδες πορτοκαλιού. Όταν βάζουμε εσπεριδοειδή μέσα στα φαγητά μας, είτε γλυκό είτε αλμυρό, όλοι μας ξέρουμε, αλλά καλό θα ήταν να το υπενθυμίσουμε, να είναι ακέρωτα. Αυτά λοιπόν όλα μέσα. Θα σκεπάσουμε την κατσαρόλα και θα αφήσουμε να βράσουν τα αχλάδια για 20 με 25 λεπτά. Κατά διαστήματα, όταν αυτό θα αρχίσει να χοχλάζει, με μία κουτάλα, καλό θα ήταν να παίρνουμε ζουμάκι και να ρίχνουμε πάνω στα αχλάδια. Αυτό θα γίνει ένα πολύ ωραίο σιροπάκι. Θα είναι έτοιμο σε 20 λεπτά. Θα γίνει κόκκινο, θα γίνει έτσι. Φοβερό χρώμα. Έχει γίνει σαν σιρόπι το ζουμάκι του αχλαδιού. Και επιπλέον για τη μους, η οποία είναι μια πάρα πολύ εύκολη μους, έχω ζεστάνει την κρέμα γάλακτος και θα ρίξω μέσα τη σοκολάτα, έτσι με αυτόν τον τρόπο θα λιώσει πολύ γρήγορα η σοκολάτα μας και αφού ενσωματωθεί θα πρέπει να παγώσει και έχω χτυπήσει εδώ τη φυτική σαντιγί και θα την ρίξω μέσα στη σοκολάτα. Και έτσι θα είναι έτοιμο το μους μας. Όπως βλέπετε ήδη λιώνει η σοκολάτα μου εδώ. Και θα στήσουμε το πιάτο γαρνίροντάς το με ό,τι μας αρέσει. Θα μπορούσε να είναι κανελίτσα σε σκόνη. Θα μπορούσε αν έχουμε ή αν έχουμε τη διάθεση να φτιάξουμε να καραμελώσουμε ξηρούς καρπούς. Θα μπορούσαμε να ρίξουμε πάνω ρόδια, ξύσμα πορτοκαλιού, ό,τι μας αρέσει. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα είναι έτοιμη η σοκολάτα. Θα την αφήσουμε στην άκρη να παγώσει και θα στήσουμε τα πιάτα μας. Για τα αχλάδια σε κόκκινο κρασί με μους σοκολάτα θα χρειαστούμε 6 αχλάδια, 2 φλιτζάνια ξηρό κόκκινο κρασί, μισό φλιτζάνι μαύρη ζάχαρη, ένα ξυλάκι κανέλας, 5 γαρίφαλα και φλούδες από ένα πορτοκάλι. Για τη μους θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια κουβερτούρα υγείας, 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος και 200 γραμμάρια φυτική κρέμα. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να παρουσιάσουμε τα μαγειρέματά μας και θα ξεκινήσω από το πρώτο πιάτο, γιατί το πρώτο πιάτο είναι η κολοκυθόσουπα ευελουτέ. Έχουν βράσει τα λαχανικά και θα πάρουμε το ραβδομπλέντερ
και θα τα λιώσουμε. Θα βγάλω εδώ το δεντρολίβανο. Θα πρέπει να μείνουν με πολύ λίγο, με πολύ λίγη υγρασία, γιατί έτσι, γιατί θέλουμε να είναι δεμένη η σούπα μας. Εάν έχετε και μούλτι, θα μπορούσατε να βάλετε τα υλικά σας σε μούλτι και να τα λιώσετε. Είναι σχεδόν έτοιμη η σούπα. 2 λεπτά χρειάζεται με τον μπίμερ. Έχουν βράσει όλα καλά, πατατούλα, μαραθώριζα, κολοκύθα. Εάν νομίζουμε ότι έχει κάποια κομματάκια η σούπα μας, θα μπορούσαμε να την περάσουμε και από τη σίτα. Εμένα όμως είναι έτσι όπως πρέπει. Το μπίμερ κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Και είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε. Ξέρω εγώ ότι δεν έχει αλατάκι. Δοκιμάζουμε λοιπόν στο αλάτι. Βελούδινη, ωραία. Πιπεράκι. Έχουμε ήδη βάλει, θα προσθέσουμε και επάνω. Το πιάτο μας εδώ. Είναι ένα καταπληκτικό πρώτο πιάτο. Είτε το μενού περιλαμβάνει κρέας, είτε το μενού μας περιλαμβάνει ψάρι. Λοιπόν, από εδώ και έπειτα, ο καθένας ό,τι του αρέσει. Της πηγαίνει εκπληκτικά το γιαουρτάκι. Γι' αυτό λοιπόν θα πάρω γιαουρτάκι. Και θα ρίξω μία κουταλιά. Ελαιόλαδο. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Λίγη πάπρικα γλυκιά. Και το πιάτο μας είναι έτοιμο. Μπορούμε δίπλα να συνοδεύσουμε τη σούπα μας με τα κουρτών για να μπορέσει όποιος θέλει να βάλει. Θα μπορούσαμε να μην βάλουμε γιαούρτι αν δεν μας αρέσει, δεν είναι απαραίτητο. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε λεμονάκι σε αυτή την περίπτωση, να την κάνουμε πιο σπιτική. Αυτός όμως είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για τη σούπα αυτή. Θα προχωρήσουμε λοιπόν τώρα στη δεύτερη συνταγή μας, που είναι αυτή η παντζαροσαλάτα, η πολύ ωραία, την οποία έχουμε βάλει στο ψυγείο, έχει παγώσει και θα τη στήσουμε στο τραπέζι σε μία πολύ ωραία έτσι πιατέλα. Εντυπωσιακό ορεκτικό, καταπληκτικό ορεκτικό. Λοιπόν, πώς μπορούμε να γαρνίρουμε. Έχω καραμελώσει το καρυδάκι. Θα το πάρω. Θα το σπάσω με τα χέρια μου. Ή ακόμη με ένα μαχαίρι αν θέλετε. Αλλά και έτσι κάνουμε καλή δουλίτσα. Και από εκεί και έπειτα, ό,τι θέλει ο καθένας. Εγώ έχω πάρει μερικά ροδάκια, τα αγαπώ τα ρόδια πολύ, όλοι το ξέρουν αυτό. Φιλαράκια από μαϊντανό. Νοερά, αυτή είναι μία πιατέλα τώρα. Η τερίνα μας είναι έτοιμη, θα την κόψουμε, θα κόψουμε το πρώτο κομμάτι για να το δείτε. Και βλέπετε πως είναι μέσα οι στρώσεις του μπατζαριού και των τυριών. Ένα ορεκτικό, θυμηθείτε μου, θυμηθείτε το, ότι θα εντυπωσιάσει πολύ. Πάμε τώρα να δείξουμε το ψάρι. Ελπίζω να πετύχει. Θα πάρουμε ένα σφυράκι. Γιατί η κρούστα αυτή
Λοιπόν, μαζί με την κρούστα βγαίνει και η πέτσα του ψαριού. Έχει γίνει φανταστικό. Έχει ψηθεί το ψάρι καταπληκτικά. Θα πάρω μια σπατουλίτσα έτσι να βοηθήσω. Οπα! Αυτό που θα κρατήσω είναι το φιλέτο του ψαριού. Θα το σπάσετε με υπομονή κοντά-κοντά. Η πετσούλα βγαίνει. Όπως βλέπετε, εδώ παίρνουμε το φιλετάκι. Και γαρνίρουμε το πιάτο μας. Να πάρω λίγο χαρτάκι. Και θα χρειαστώ ελαιόλαδο, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και εδώ την πολύ ωραία τερίνα παντζαριού ή παντζαροσαλάτα σε φόρμα. Λίγο μαϊντανό και εδώ. Λεμονάκι, όποιος θέλει λεμονάκι στο ψαράκι του. Και είμαστε έτοιμοι. Αυτό θα το κάνετε με λίγο υπομονή και προσοχή. Δεν είναι τίποτα, με το σφυράκι σιγά σιγά θα βγάλετε το ψαράκι, θα βγει και η από κάτω μεριά χωρίς την πέτσα και είναι εκπληκτικό. Πάμε τώρα να στήσουμε. Αφού κάποιος με λυπηθεί και μου φέρει ένα πιατάκι, γιατί δεν έχω ένα πιατάκι για το γλυκό. Το γλυκό μας. Για να ολοκληρώσουμε τα πιάτα μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, η μου σοκολάτας σε αυτή τη μορφή. Είπαμε, λιώσαμε τη σοκολάτα, ζεστάναμε μάλλον πρώτα την κρέμα γάλακτος, ρίξαμε μέσα ψιλοκομμένη σοκολάτα, έλειωσε. Και αφού κρύωσε, την ενσωματώσαμε με τη χτυπημένη φυτική κρέμα. Αυτά είναι τα χλάδια μας. Έχουν βράσει, έχουν πάρει το χρώμα από το κόκκινο κρασί, τα είχαμε βάλει στο ψυγείο, έχουν παγώσει, εμείς αυτά τα κάναμε από χτες το βράδυ. Εγώ είχα και καραμελωμένα αμύγδαλα και θα βάλω στο γλυκό μας που του πηγαίνουν πάρα πολύ. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Τα ρόδια μας για μια χριστουγεννιάτικη έτσι εμφάνιση. Και τα πιάτα μας είναι έτοιμα. Είπαμε λοιπόν κολοκυθό σούπα βελουτέ για να ξεκινήσουμε. Εδώ. Να προχωρήσουμε στο ψαράκι μας μαζί με την σαλάτα παντζαριού που έχουμε βάλει σε φόρμα και να τελειώσουμε το δείπνο ή το γεύμα με τα πολύ ωραία αχλάδια τα οποία βράζουν σε κόκκινο κρασί και μαύρη ζάχαρη. Αυτά για σήμερα. Εύχομαι να περάσετε ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Να έχουμε καλά μαγειρέματα. Γεια σας!
εκπομπή είναι μια προσφορά των εταιριών Σιτανίδης Home, Δούβρης ηλεκτρικές συσκευές.